Γεια σας φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε σε άλλο ένα βίντεο του Mostly Unboxing. Σήμερα θα ανοίξουμε το Pop in a Box του Σεπτεμβρίου, το οποίο ήρθε πολύ μεγάλο αυτή τη φορά, γι' αυτό και δεν το έχω όπως έχω τα όλα τα υπόλοιπα κουτιά. Εντάξει, αυτή τη φορά θα με έβγαζε και εμένα από το πλάνο. Να πω ότι πάλι τραβήξανε λιγότερα λεφτά, οπότε το πολύ να έχει κανένα 10 κομμάτια μέσα. Γιατί τόσο μεγάλο, θα δούμε, όμως έχει, ξέρω εγώ, αρκετά μεγάλα μέσα, εξάιντσα. Ούτε ζάσκε τον προηγούμενο μήνα βγάλαμε ένα εξάιντσο. Αυτή τη φορά να πω ότι μας ήρθε κατευθείαν από το αγγλικό το warehouse. Λίγο περίεργο, έχει αυτή την ταινία η οποία είναι, έχει έτσι λίγο σε σαν σκηνή, ξέρω εγώ, πιο ενισχυμένη ταινία. Και το κουτί πολύ ενισχυμένο, γράφει και high value και τα σχετικά. Το Pop in a Box, να ξαναπούμε για άλλη μια φορά, ότι είναι το αγγλικό συνδρομητικό κουτί καθαρά για Funko Pop συλλέκτες. Το οποίο είναι καλό, βοηθάει γιατί μπορούμε να επιλέξουμε εμείς ποια ποπάκια θέλουμε. Έχει ένα ωραίο pop tracker στο οποίο μπορείς να βάζεις ποια ποπάκια θέλεις. Έχει thumbs down, το οποίο είναι πράσινο και νομίζω βάζεις I want this, κάπως έτσι. Έχει thumbs down, το οποίο εκείνο είναι I don't want this, νομίζω ένα κόκκινο χρώμα, το οποίο σημαίνει ότι δεν θες κάποιο ποπάκι. Και το add to my collection, κάτι σαν κύπελο πρέπει να έχει, για να βάλεις τα ποπάκια που έχεις. Κάποια στιγμή θέλω να κάνω και ένα πιο καλό tutorial πάνω σε αυτό. Και αυτό, πάντα σου στέλνουν ποπάκια τα οποία έχεις βάλει ό,τι θέλεις. Όχι ποπάκια που δεν θέλεις ή κάποια ποπάκια που έχεις ήδη. Καλό είναι να τα περάσεις όλα μια φορά, να μην αφήσεις neutral pop. Έτσι θα λέω εγώ, ουδέτερα ποπάκια ας πούμε, που δεν τα έχεις πειράξει καθόλου. Καλό είναι να τα περάσεις μια φορά και να βάλεις ακριβώς ποια θες, ποια έχεις και ποια δεν θέλεις. Γιατί υπάρχει πιθανότητα να σου βάλουν κάποιο που δεν έχεις πειράξει καθόλου. Αυτά, ανοίξει τον ίδιο όμιλο, στον Hat Group όμιλο, τον οποίο όμιλο ανοίξει το Z-Box, το MyG-Box μέσα. Και εντάξει, τώρα εγώ έχω το δεκάρα τη συνδρομή, η οποία βγαίνει κάπου στα 100 ευρώ το μήνα. Αλλά αφού το πάλι αυτή τη φορά κάπου στα 80, 90 το πολύ, 90 ευρώ τράβηξαν. Οπότε θα έχουμε καμιά δεκαριά κομμάτια μέσα. Να πω ότι έχει συνδρομές από ένα ποπάκι το μήνα, 1, 2, 3, 6 και 12 σίγουρα. Δεν θυμάμαι το αν έχει και 4 και 5, αλλά έχει αρκετά πακέτα για ανάλογα τώρα πώς θέλει να διαθέσει ο καθένα. Αυτά νομίζω μπορούμε να το ανοίξουμε. Έχει έτσι αυτή την περίεργη ταινία. Ανοίγει εύκολα, κόβονται αυτά τα σκοινιά. Εντάξει, στην πρώτη φάση που το βλέπω έχει πολύ καλό παγετάρισμα και αυτό είναι καλό. Ωραία, εντάξει. Αυτό μας φτάνει να στείλουμε πόσα δέματα. Μόνο αυτό. Ω, εντάξει, γεμάτο ποπάκια. Ναι, έχουμε μεγάλο ποπάκι μέσα. Εντάξει, αυτό θα μας χρειαστεί. Θα ξεκινήσουμε με το μεγάλο ποπάκι. Είναι ο Armor Titan. Εντάξει, τον προηγούμενο μήνα βγάλαμε τη γυναίκα, τώρα βγάλαμε τον άντρα. Βγάλαμε το Female Titan. Ωραία, ακόμα ένα μεγάλο ποπάκι. Και είναι γεμάτο, αλλά το μέγεθος του κουτιού, εντάξει, δεν νομίζω να δικαιολογείται. Γιατί μόνο αυτό είναι το μεγάλο που έχουμε. Άρα άλλη μια φορά έχουμε μεγάλο, οπότε στέλνουν γενικά μεγάλα. Το κουτί έχει ακόμα χώρο να μπουν άλλα τόσα ποπάκια μέσα. Ας ξεκινήσουμε. Εντάξει, όλα ξεχωριστό τύλιγμα, καλό αυτό. Βλέπω και Star Wars κομμάτια μέσα. Ού, από το Dark Tower, εντάξει, καινούργια κομμάτια. Ο Gunslinger είναι αυτός. Ωραίος, το ποπάκι του πολύ ωραίο. Και έχει βγει και σε ένα exclusive με αυτόν που είναι έτσι λίγο πιο με το λίγο διαφορετική στάση που έχει. Αυτό είναι το Pop Movies νούμερο 450. Ωραίος Γκανσλίνγκερ. Και αυτός όμως, και αυτή η έκδοση πολύ ωραία έτσι που είναι με τα δυο τα πιστόλια. Λοιπόν, ας ξεκινήσει. Ναι, και άλλος από τον Dark Tower. Ας δούμε τον Dark Tower τώρα. Ωραία, δυο έχει σειρά και τους δυο τους βγάλαμε. Α, πάρουμε και το exclusive. Τον Man in Black. Το Matthew McConaughey στην ταινία. Αυτός τον υποδίθηκε. Αυτό είναι το Pop Movies νούμερο 451. Εντάξει, δύο ποπάκια έχει σειρά, μας ήρθαν και τα δύο. Ωραία, πάρα πολύ ωραία. Τα κουτιά τους μέχρι στιγμής πολύ καλά. Βλέπω και στο μεγάλο και στα μικρά. Καλό αυτό. Αν και εντάξει, όσες φορές είχα χτυπημένο κουτί ή κάτι που δεν μ' άρεσε, τους είπα και μου στείλανε, μου βάλανε refund. Εδώ έχουμε, ναι, να πω ότι όλα είναι τυλιγμένα, ασχετά που εγώ τα βγάζω κατευθείαν. Όλα είναι περιτυλιγμένα με bubble wrap. Αυτό ο Fred από το Scooby-Doo μας έχει ξαναστείλει Scooby-Doo. Δεν έχω αγοράσει κανένα ποπάκι του Scooby-Doo. Αυτό είναι το Pop Animation νούμερο 153 από τη σειρά του Scooby-Doo. Έχουν βγει όλοι αυτοί, έχουν βγει και άλλα. Αλλά εντάξει, τι μας είχε στείλει, Scooby-Doo μας είχε στείλει, τη Βίλμα μας είχε στείλει. Τώρα μας έστειλε και το Fred, οπότε έμεινε ο Σάκη και, η Δάφνη. Ωραία. Λοιπόν, τώρα έχουμε Star Wars, Star Wars. Όλα τα είναι Star Wars. Όχι, εντάξει. Έχει πολύ πράγμα από Star Wars. Λοιπόν, έχουμε Justice League. Ωραία, και εδώ μας βοηθάει. Τώρα μας έστειλε το Cyborg, την άλλη φορά μας είχε στείλει τον Aquaman. Το Pop. Αυτό πρέπει να είναι το Pop Heroes, ναι. Pop DC, πήρα από Pop DC, αλλά το λένε Pop Heroes της DC τα ποπάκια. Αυτό είναι το Pop Heroes νούμερο 209. Ο Cyborg, ωραίο κομμάτι και αυτός. Γενικά αυτή τη σειρά τη θέλω, αλλά μου φαίνεται να την αφήσω να μου την ολοκληρώσει το Pop in a Box. Τα κουτιά τους μέχρι στιγμής πάρα πολύ δυνατά, καλό αυτό. Α, βασικά ο Fred νομίζω μπορεί να μπει εδώ πάνω.
Λοιπόν, τι έχουμε. Έχουμε... Impostor. Two-Face. Σε Impostor. Ωραία και τα Impostor, μάλιστα. Εντάξει, Batman έχει βγει, έχουν βγει καμιά διακουσαριά Batman, αλλά τα Impostor μάλιστα πολύ. Και σιγά σιγά τα τελειώνουμε. Μας έχει στείλει αρκετά. Μας έχει στείλει νομίζω ήδη 4, αυτός που είναι ο 5ος Impostor που μας στέλνει. Είναι το Pop Heroes νούμερο 123, ο Two-Face Impostor από αυτήν τη σειρά. Σιγά σιγά μας την ολοκληρώνει και αυτή τη σειρά. Μπράβο, το Poppin' Box βοηθάει πολύ, με έχει βοηθήσει πάρα πολύ και χαίρομαι ιδιαίτερα όταν ανοίγω. Αν είδατε μια δημοσίευση που έκανε στην ομάδα, γιατί μου ήρθαν και άλλα πράγματα. Εντάξει, τώρα το Poppin' Box δεν γίνεται να έχει τόσα κομμάτια, τόσα φάγκο από σε ένα κουτί και να μην θε να τα ανοίξει, να το αφήσει να είναι μέσα, να μην ξέρει τι θα τύχει. Και ναι, ρε, εντάξει, όλα τα υπόλοιπα είναι Star Wars. Καλά, δεν ήταν πολλά, μείναν άλλα 4, αλλά είναι και τα 4 Star Wars. Και τα Star Wars, ξέρετε, είναι στην κορυφή τη λίστα μου. Ο Mi 809 από το Star Wars The Force Awakens πρέπει να είναι αυτό. Το Pop Star Wars νούμερο 113 από αυτήν την σειρά. Εντάξει, πρέπει να έχουμε κι άλλα από αυτή τη σειρά μέσα. Αν δεν είναι από αυτή, όχι από αυτή τη σειρά είναι, έχουμε κι άλλα από αυτή τη σειρά. Ωραία. Καλό αυτό, μας βοηθάει να ολοκληρώσουμε τις σειρές. Μ' άρεσε το αγγλικό, το Warehouse, μ' άρεσε. Έστειλε ωραία κομμάτια. Και καλά πακεταρισμένα και καλά κομμάτια, μπράβο. Θα τους κάνω έτσι να μου στέλνουν από αυτό. Τι λες τώρα, αυτή είναι από το Rogue One. Είναι από τα καινούργια που βγήκαν, από το Wave 2. Ο, εντάξει, η Jin Erso η νέα, έχουν βάλει μέσα και αυτά που βγήκανε. Ω, έχουν βάλει μέσα βασικά αρκετά. Και αυτά που βγήκανε και στο SDCC του 2017 και αυτά που θα βγουν στο New York Comic Con του 2017 επίσης. Εντάξει. Η Young Jin Erso, η μικρή Jin Erso, που κρατάει μέχρι και το παιχνίδι της, που αυτό το pack παίζει να έχει απίστευτη λεπτομέρεια. Κρατάει το Stormtrooper που είχε το παιχνίδι. Το Pop Star Wars νούμερο 185. Πολύ ωραίο κομμάτι και αυτή, και αυτή τη σειρά εννοείται τι θέλω. Είναι Star Wars, στην κορυφή της λίστας μου. Λοιπόν, συνεχίζουμε με Star Wars. Ο Snap Wexley, από το Star Wars, το Pop Star Wars νούμερο 110. Και αυτός από το Force Awakens. Και αυτός το κουτάκι του ήρθε λίγο περίεργο, αλλά εντάξει, αρκετά καλό μπορώ να πω, απλά να έτσι λίγο ανοιχτό, λίγο ιδιαίτερο. Από αυτή τη σειρά και αυτός. Ωραία, ωραία. Αυτή κόλλησε εδώ. Λοιπόν, τώρα όντως κρύφτηκα κι εγώ. Λοιπόν, ένας ακόμα από αυτή τη σειρά, νομίζω βασικά αν είδα καλά πριν. Ναι, είναι και αυτός από αυτή τη σειρά. Ο Γκουάβιαν, ποιος ήταν αυτός, ούτε που θυμάμαι. Pop Star Wars νούμερο 112. Ωραίο παπάκι, όμορφο παπάκι, έτσι λίγο ιδιαίτερο. Δεν έχει τα κλασικά μάτια του Φάγκο που έχει αυτό το περίεργο που είχε τέλος πάντων πάνω. Ωραίος και αυτός. Ναι, εντάξει. Η μπλούζα τελικά είναι Star Wars που έβαλα αγουρλίδια. Αν και εντάξει, ένα κομμάτι είναι τυπικά από Rogue One, αλλά και αυτό το ένα που είναι κορυφή. Και όλα τα υπόλοιπα Star Wars. Μ' άρεσε. Α, Νιέναμ! Που αυτό το κοιτούσα και όσοι θα το πάρω. Εντάξει, ο Νιέναμ μ' αρέσει πολύ σαν παπάκι. Θα το δούμε και εκτός κουτιού. Pop Star Wars νούμερο 82. Και αυτό από αυτή τη σειρά είναι. Ή από άλλη. Όχι, αυτό είναι από λίγο διαφορετική σειρά, αλλά εντάξει, σχεδόν την έχουμε και αυτή τη σειρά νομίζω. Λοιπόν, αυτά τα κομμάτια, πόσο κομμάτια μας έστειλε τελικά. Να δούμε εδώ, έχουμε εδώ πες 2, 4, 6, 8, 10, 11 κομμάτια. Μου φάνηκε πως τράβηξε λιγότερα λεφτά, εντάξει μπορεί και εγώ να μπερδεύομαι. Λοιπόν, αυτά παιδιά τα οπάκια, πάμε να τα ανοίξουμε να τα δούμε λίγο πιο κοντά και τη λεπτομέρεια, τη δουλειά τους και τα σχετικά. Τα ανοίξαμε λοιπόν όλα και εντάξει, αυτό που έχω να πω είναι ότι η Funko συνεχίζει να μας εκπλήσει, ειδικά με τα πιο καινούργια τους κομμάτια έχουν απίστευτη λεπτομέρεια πάνω τους. Ας ξεκινήσουμε όμως με τον μεγάλο που βγάλαμε, τον Armor Titan. Ο οποίος είναι ένα κομμάτι που εντάξει, φάνηκε ότι έχει πέσει πολλή δουλειά πάνω του. Έτσι όπως είναι, κοιτάξτε εδώ, πανέμορφος. Από το Attack on Titan τη σειρά εννοείται είναι. Πολύ ωραίος. Έχει πέσει πολλή δουλειά πάνω σε αυτό το παπάκι. Εντάξει, είναι και μεγάλο και το διευκολύνει αυτό ώστε να έχει καλύτερη λεπτομέρεια. Αλλά φαίνεται εδώ ότι δεν είναι απλά ένα βαμμένο παπάκι. Έχει όλα αυτά, είναι ανάγλυφα και στο κεφάλι του και στο σώμα του. Εντάξει, πάρα πολύ ωραίος. Μετά ο επόμενος είναι ο Φρέντι, ο οποίος Φρέντι από το Scooby-Doo, εντάξει, δεν έχει κάτι ιδιαίτερο, είναι animated χαρακτήρας, χαρακτήρας από animation μάλλον, αλλά παρόλα αυτά είναι και αυτός γαμάτος, χωρίς καμιά ιδιαίτερη λεπτομέρεια, με το κλασικό ντύσιμό του. Το μαλλί του είναι αρκετά έτσι, ανοιχτό ξανθό, στο παιδικό ήταν λίγο πιο κίτρινο το μαλλί του, αλλά πόσο να το κάνουν, εντάξει, να μην είναι πολύ έντονο, τον κάνανε έτσι πιο ξανθό. Πάρα πολύ ωραίος και η στάση που έχει είναι πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Με τον Man in Black από το Dark Tower, το σκοτεινό πύργο. Αχ, ταινία δεν μ' άρεσε και τόσο πολύ, το ξαναλέω.
Αυτός όμως το παπάκι του νομίζω ότι και να το δει κάποιος θα καταλάβει ότι είναι από εκεί. Αν είδε την ταινία, γιατί φαίνεται έτσι με την καμπαρτίνα που φοράει, αυτό που κρατάει στο χέρι του τη μαγική σφαίρα αυτή τέλος πάντων. Φαίνεται ότι είναι αυτός και με το μαλλί του το πέτυχαν καλά. Ο Μάθιου Μακόναχη σε pop. Δεν ξέρω αν είναι το πρώτο pop που έχει βγει ο Μάθιου Μακόναχη. Αλλά εντάξει, ωραίος, πολύ ωραίος. Πολύ μαυρίλα, εντάξει. Man in Black, πάρα πολύ μαυρίλα. Ωραίο κομμάτι και αυτός. Ο Gunslinger εννοείται είναι πολύ πιο όμορφος, γιατί έχει πολύ καλύτερη λεπτομέρεια πάνω του, έχει και πιο έτσι κίνηση. Όπως βλέπουμε εδώ, το δερμάτινό του ανεμίζει. Κάπως έχει εδώ λίγο κίνηση και τα χέρια του έτσι που κρατάει τα σπαθιά, έτσι που κρατάει τα πιστόλια είναι έτοιμος να πυροβολήσει. Άρχισε. Και όχι μόνο μαύρο, βλέπουμε έχει και άλλα χρώματα πάνω του, και καφέ και γκρι και λίγο κόκκινο εκεί. Άρχισε. Πάρα πολύ ωραίος και μ' άρεσε αυτή η κίνηση που γάνε εδώ στο παλτό του. Πολύ ωραίος. Πάρα πολύ ωραίο κομμάτι και αυτός. Άρχισε. Το μαλλί του έχει κάτι ιδιαίτερο, ούτως ή άλλως κοντό μαλλί είχε, δεν είναι ανάγλυφο, είναι πάλι έτσι το νιώθεις λίγο, αλλά είναι πιο πολύ βαθύ. Το Impopster, ο Impopster, ο Two-Face Impopster μάλλον, ο διπρόσωπος Impopster, ωραίος. Ωραίος, γενικά αυτά τα Impopster έχουν την πλάκα τους, θέλω να τα πάρω. Έχω ήδη κάποια ποπάκια του Batman, αλλά ο Batman έχει βγει πάρα πολλές φορές σε pop, μπορεί να έχουν βγει 100-200 pop του Batman, μπορεί και παραπάνω ξέρω εγώ. Άχισε. Μετά αντίστοιχο τη Marvel είναι ο Spider-Man και Spider-Man έχουν βγει πάρα πολλά. Κάθε του στολή, κάθε του έκδοση. Εντάξει, βασικά όχι τόσο πολύ σαν τον Batman. Και αυτό ωραίο κομμάτι, αλλά αυτό όχι κάτι ιδιαίτερο. Αυτή η διχρωμία που κάνει έχει πολύ πλάκα. Εντάξει, έχουν ξεφύγει λίγο γραμμές, δεν είναι και οι πιο ευθείες γραμμές, αλλά λογικό. Εντάξει. Φάνκο, έχουμε δει και πολύ πιο τραγικά λάθη από τη Φάνκο. Αυτά παρά είναι καλά δουλεμένα τα κομμάτια. Ειδικά τα καινούργια καινούργια. Τώρα αυτό που λέω, πάμε στο Cyborg. Ο οποίος Cyborg είναι από τις τελευταίες σειρές που έχει βγει και έχει απίστευτη λεπτομέρεια πάνω του. Είναι πιο σκαλισμένος ακόμα και από τα κοπάκια του Iron Man. Κοιτάξτε εδώ. Είναι απίστευτο κομμάτι. Έτσι όπως είναι, φαίνονται μέχρι και τα κυκλώματά του βλέπεις μέσα. Έχει πέσει πάρα πολύ καλή δουλειά πάνω του. Είναι από τα τελευταία κομμάτια που έχει βγάλει DC και ο προηγούμενος που είχαμε βγάλει ο Aquaman ήταν και εκείνος πάρα πολύ δυνατό κομμάτι. Εκείνος είχε πολύ καλή λεπτομέρεια. Αλλά ο συγκεκριμένος, ειδικά ο Cyborg έχει πάρα πολύ καλή δουλειά. Κοιτάξτε εδώ. Οπό, και πίσω ειδικά και κάτω έχουν, δεν έχουν αφήσει την παραμικρή σχισμή στη στολή του. Την παραμικρή λεπτομέρεια. Εντάξει. Ακόμα και οι αρθρώσεις που έχει στα χέρια του και στα πόδια του. Κοιτάξτε εδώ. Πολύ καλό κομμάτι, πάρα πολύ ωραίο κομμάτι. Σε αυτόν έχει πέσει τρελή δουλειά πάνω. Και τώρα πάμε στα Star Wars, στην αγαπημένη μου σειρά. Εντάξει, ξέρετε όλοι ότι θέλω να τη μαζέψω όσο πιο πολύ μπορώ τουλάχιστον. Ο Guavian, ο οποίος και αυτός έχει πάρα πολύ καλή λεπτομέρεια. Εντάξει, δεν είναι και από τα πιο καινούργια από που έχουν βγει, αλλά αυτός βλέπετε ειδικά εδώ στο κέντρο, στο μάτι του, τι είναι αυτό. Έχει πάρα πολύ καλή λεπτομέρεια και στο όπλο του και στη στολή του έχει πέσει πάρα πολύ καλή δουλειά. Τώρα από το μπροστά κομμάτι της στολής του δεν ξέρω κατά πόσο θα φανεί, αλλά το πίσω νομίζω θα φανεί καλύτερα. Άχισε. Έχει ωραίο και είναι πιο ματ, ενώ μόνο η μάσκα του ας πούμε είναι πιο γυαλιστερή. Όλος είναι πιο ματ, μόνο η μάσκα του έχει λίγο πιο γυαλιστερή βαφή. Το μπροστά μέρος του κεφαλιού του ας πούμε, δεν θυμάμαι αν είναι κράνος αυτό ή κάτι τέτοιο. Ωραίος. Εννοείται Bobblehead ως ένα pop Star Wars. Συνεχίζουμε με pop Star Wars. Εντάξει, όσο τον βλέπω πραγματικά είναι απίστευτος. Συνεχίζουμε όπως είπαμε pop Star Wars με τον Snap Wexley, ο οποίος και αυτός βγήκε πάρα πολύ ωραίος. Αυτός κλασικά με τη στολή του Rebel πιλότου, με την X-Wing τη στολή ας πούμε, έχουμε και το σήμα της αυτοκρατορίας. Της αυτοκρατορίας λέει, έχουμε το σήμα της επανάστασης. Σε αυτό το μπλε κράνος, όχι και το σήμα, εντάξει, κάθεται πάρα πολύ καλά. Έκατσε πάρα πολύ καλά, έχει και εδώ κάποια γράμματα. Και πίσω έχει πολύ ωραία λεπτομέρεια. Ειδικά το κράνος του, έχει πέσει πάρα πολύ καλή δουλειά στο κράνος. Στα γράμματα, στις γραμμές, στη λεπτομέρεια και στη στολή του, αλλά το κράνος του μου άρεσε πάρα πολύ. Κοιτάξτε εδώ. Εντάξει. Απίστευτος, πάρα πολύ καλή δουλειά και σε αυτόν. Ωραίος. Συνεχίζουμε με το ρομπότ με 809. Εντάξει, και αυτό έχει πάρα πολύ ωραία δουλειά. Πάρα πολύ ωραίο κομμάτι. Και πολύ ωραία λεπτομέρεια σε αυτό το κομμάτι. Κοιτάξτε εδώ. Και η στολή της, βασικά εντάξει, βλέπω παίζει να είναι γυναίκα ρομπότ, αλλά τέλος πάντων η στολή του, το κεφάλι του, έτσι κάτσαν πάρα πολύ καλά, έχει πολύ ωραία το μέρα και ξεφεύγει από τα απλά ποπάκια. Είναι έτσι αρκετά ιδιαίτερο κομμάτι.
και πίσω εξίσου καλή λεπτομέρεια. Εντάξει, και στο πλάι βλέπετε εδώ ότι έχει το κεφάλι του, είναι πολύ δυνατό. Βασικά, ποια στολή του, το σώμα του ρομπότ έτσι είναι, δεν είναι ότι φοράει κάποια στολή. Μπορεί να είναι και η γυναίκα ρομπότ αυτή βασικά. Δεν θυμάμαι τώρα. Εντάξει, πολύ καλή δουλειά. Κοιτάξτε, κοιτάξτε εδώ. Πέρα από το ότι είναι γυαλιστερό, έτσι, όλα αυτά που έχει τα κομμάτια είναι, έχει πέσει πολύ καλή δουλειά εδώ σε αυτά τα κομμάτια. Δεν είναι απλά ένα κομμάτι. Μ' αρέσουν αυτά τα κομμάτια που είναι δουλεμένα. Που δεν είναι απλώς βαμμένα κομμάτια που έχουν περάσει απλά μια βάφη πάνω και εντάξει, ξεμπερδέψαμε. Πολύ ωραίο κομμάτι. Εντάξει, είναι και ανάλογα το κομμάτι βασικά. Κάποια κομμάτια είναι πιο απαιτητικά, χρειάζονται παραπάνω δουλειά. Κάποια άλλα πάλι όχι. Συνεχίζουμε με τον Νιενάμπ, ο οποίος είναι πάρα πολύ γαμάτος. Έχει πολύ ωραίο κεφάλι. Έχει έτσι αυτή την κλασική φάτσα. Εντάξει, αυτό που φοράει λογικά εδώ είναι έτοιμος να βάλει τη στολή του πιλότου, του X-Wing τη στολή των επαναστατών. Πολύ ωραίο κομμάτι και αυτός. Αυτόν το κοιτούσα τις προάλλες να τον πάρω, μου είχε αρέσει πάρα πολύ, αλλά τελικά μου ήρθε. Πίσω δεν έχει κάποια ιδιαίτερη λεπτομέρεια. Εντάξει, γενικά δεν έχει τόσο τρελή λεπτομέρεια, αλλά είναι πολύ ωραίο κομμάτι. Εντάξει, βλέπουμε, μέχρι και τα κουμπιά του φαίνονται. Βασικά κουμπιά δεν έχει, αλλά γενικά η ζώνη του αυτά έχει και αυτός πολύ καλή δουλειά. Και η Τζιν Έρσο, από την οποία είναι από τις τελευταίες σειρές του Star Wars βγήκανε, έχει μέχρι και τις φακίδες. Δηλαδή η Φάγκο κοντεύει να μας τρελάνει, φαίνονται μέχρι και οι φακίδες, έχει κάνει μέχρι και τις φακίδες στο πρόσωπό της. Δεν ξέρω τώρα κατά πόσο θα φανεί στην κάμερα. Αν εστιάσει, ναι, νομίζω φαίνεται λίγο οι φακίδες της, που έχει λίγο. Μετά ο Stormtrooper που κρατάει το παιχνίδι αυτό, και αυτό πάρα πολύ καλό. Κοιτάξτε εδώ, ακόμα και κάτσαν και κάνανε δουλειά, τόσο καλή δουλειά ακόμα και σε αυτό. Ναι, βγήκε αρκετά καλά, τα μαύρα τα μάτια, βγήκε αρκετά καλή. Αρκετά καλό το παιχνίδι που κρατούσε. Προς τα, εντάξει, επίσης η στολή της πάρα πολύ καλή, τα ρούχα που φοράει μάλλον και αυτά πάρα πολύ καλά. Πίσω, εντάξει, την έχουν με κοτσίδες εννοείται, και πίσω εξίσου καλή δουλειά. Έχει το σακίδιό της εδώ, έτοιμη να βρει τον Σογκερέρα. Ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο κομμάτι, τα θέλω αυτά και είναι πιο μικρούλα εννοείται σε σχέση με τα άλλα κομμάτια, γιατί είναι η Young Jyn Erso, η μικρή Jyn Erso. Πάρα πολύ ωραίο κομμάτι και αυτή, αγαπημένη. Λοιπόν, αυτά τα κομμάτια που βγάλαμε σε αυτό το κουτί. Μόνο από ό,τι μου άρεσε ιδιαίτερα αυτό το κουτί, εντάξει, βγάλαμε 5 κομμάτια Star Wars, 2 κομμάτια της DC. Αυτό μας το στείλανε ολοκληρωμένα και τα δύο. Ένα Fred, εντάξει, μας έχουν ξαναστείλει οπότε μας βοηθάνε. Και μας στείλανε και ένα μεγάλο κομμάτι, ο οποίος Armor Titan είναι πανέμορφος. Αυτά λοιπόν, παιδιά. Εντάξει, ελπίζω να σας άρεσε ακόμα ένα απόπειρα box. Εκεί που σκέφτομαι κάθε φορά να μικρύνονται η συνδρομή, δεν γίνεται. Όταν σου έρχονται τόσο γαμάτα κομμάτια, δεν γίνεται να μικρύνει η συνδρομή, εννοείται. Σκεφτόμουν να την κάνω εξάρα, αλλά μάλλον θα συνεχίσω να την παίζω έτσι 12. Νομίζω αυτά, παιδιά μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρακολούθηση. Αν σας άρεσε το βίντεο και θέλετε να δείτε και άλλα γαμάτα και geek video, κυρίως unboxing, συνδρομητικά κουτιά, Funko Pop και ό,τι σχετίζεται γύρω από τα πολύ αγαπημένα Funko Pop. Τα talk show μην χάσετε που κάνουμε κάθε Τετάρτη μετά τις 11 και κάποια παιχνίδια που παίζουμε και πολλά άλλα καινούργια. Κάντε ένα subscribe στο κανάλι μου. Μέχρι την επόμενη φορά, καλή συνέχεια από μένα.